Κάλης, Γενικός Γραμματέας Εστίασης, νομού Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε ένδειξη διαμαρτυρίας στην κινητοποίηση που κάνει η Ομοσπονδία μας, η ΠΟΕΣΕ, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε μια τεράστια επιτυχία. Δεν περιμέναμε ποτέ στη Θεσσαλονίκη να έχουμε πάνω από 90% επιτυχία. Πέρα από κάποιες αλυσίδες καταστημάτων, είναι όλα τα καταστήματα κλειστά. Είναι κλειστά, κλείσανε για να μην μας κλείσουν. Η εστίαση πεθαίνει. Αν δεν δοθούν μέτρα στήριξης άμεσα, δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε το δύσκολο αυτό χειμώνα. Θέλουμε μέτρα στήριξης. Οι επιστρεπτές προκαταβολές να γίνουν μη επιστρεπτές προκαταβολές, γιατί από τον Ιανουάριο δεν θα μπορέσει κανένας μα κανένας να τις αποπληρώσει. Αυτό είναι σίγουρο. Και δεν θέλουμε άλλα χρέη. Δεν θέλουμε να συσσωρεύσουμε άλλα χρέη. Από το προηγούμενο Σάββατο που άνοιξε, που υπήρχαν τα μέτρα αυτά για τους ανεμβολίαστους, για να τιμωρήσουν τους ανεμβολίαστους, τιμωρούν μαζί και τους επιχειρηματίες της εστίασης που έχουν επιλέξει αυτό το επάγγελμα για να δραστηριοποιηθούν. Δεν θέλουμε να είμαστε οι παράπλευρες απώλειες αυτής της πανδημίας. Πρέπει να επιβιώσουμε. Πρέπει το ενίκιο να γίνει οπωσδήποτε, να έχουμε επιδότηση ενίκιου όπως είχαμε και πριν στις προηγούμενες πανδημίες. Αυτή τη στιγμή η εστίαση έχει ένα άτυπο lockdown και θα πρέπει να μας βοηθήσει οπωσδήποτε η κυβέρνηση να επιβιώσουμε. Πόσες θέσεις εργασίας από τις 244 επιχειρήσεις, οι οποίες κλείσανε το 2020, καταλαβαίνουμε ότι πιάσαμε γύρω στις 5.000 θέσεις εργασίας εδώ στη Θεσσαλονίκη μέχρι τώρα. Ο Σεπτέμβριος ήταν ο πιο δύσκολος. Και αν δεν εισακουστούν τα αιτήματά σας σήμερα, τι σκοπεύετε να κάνετε? Ζητάμε, καταρχάς, μέσα στα αιτήματά μας έχουμε και τους εργαζομένους, οι οποίοι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ξαναεπανέλθει το μέτρο των αναστολών, ούτως ώστε να μην υπάρχουν απολύσεις, γιατί αυτό θα γίνει, να μην υπάρχουν απολύσεις και εκεί που είναι να δοθούν τα λεφτά για το Ταμείο Ανεργίας, να δοθούν ως επιδότηση για αυτούς τους ανθρώπους, ούτως ώστε με το τέλος της πανδημίας, μετά τον Μάρτιο, οπότε θα τελειώσει, να μπορούμε να τους ξαναπάρουμε αυτούς τους ανθρώπους πίσω. Δεν θέλουμε κανένας να βγει στην ανεργία. Αυτή είναι μια μορφή διαμαρτυρίας αυτή τη στιγμή, που οι κινητοποιήσεις θα αυξηθούν εάν δεν τις ακουστούμε. Ένα κύριε σχόλιο για τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη. Κάποιοι που είπε ότι είναι χάσιμο. Κάποιοι υπουργοί έχουν αναφέρει ότι ο κλάδος της εστίασης. Είναι άδικο καταρχάς όλο αυτό που γίνεται από τον κλάδο της εστίασης, διότι έχετε πάρει, λέει, τα περισσότερα χρήματα. Τι έχετε να απαντήσει? Πιστεύουμε ότι δεν είναι λεκτικό λάθος και αυτό που έκανε ο κύριος ο Υπουργός Ανάπτυξης. Λεκτικό λάθος είναι όταν το κάνεις μία φορά. Πιστεύουμε ότι είναι επικίνδυνες δηλώσεις για έναν κλάδο ο οποίος. Σίγουρα πήρε περισσότερα λεφτά, αλλά το 1 δισεκατομμύριο που αναφέρουν ότι πήρε, το πήραν οι εργαζόμενοι. Στηρίξαν τους εργαζόμενους, δεν στηρίξαν τις επιχειρήσεις. Εμάς μας δώσανε δάνεια. Και ό,τι αφορά για την επανεκκίνηση, το 7% που αναφέρονται ότι μας δώσανε, είναι επανεκκίνηση. Ήταν χρήματα ΕΣΠΑ, επανεκκίνηση. Έπρεπε να δοθούν το Μάιο. Και το 50% της εστίας ακόμα δεν το έχουν πάρει.